Οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να είναι πουθενά αλλού σήμερα παρά μόνο εδώ στο πλάι σας. Ως μανάδες, ως γιαγιάδες, στηρίζουμε τον αγώνα σας, τον δίκαιο αγώνα σας και θα είμαστε μαζί σας σε όλο αυτό. Επειδή οι υγειονομικοί προφανώς και με κάλυψαν, γιατί γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα όντας μέσα σε αυτά τα νοσοκομεία, επιτρέψτε μου να μιλήσω περισσότερο σαν μάνα τριών παιδιών. Γιατί χρειάστηκε τα παιδιά μου δυστυχώς να νοσηλευτούν και στα δύο νοσοκομεία, στο ένα 5 μήνες, στο άλλο λιγότερο, αλλά ευτυχώς ήσασταν εσείς εκεί. Ευτυχώς ήσασταν στο πλάι μας, ευτυχώς μας στηρίξατε, κάνατε τα παιδιά μας καλά και από τότε θυμάμαι που ήταν νεογέννητα και τώρα φτάσανε 13, να παλεύετε. Να παλεύετε για τα αυτονόητα. Να παλεύετε γιατί σας εξουθενώνουνε. Σας φέρουνε στα όρια σας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κίνδυνο για σας, αλλά κίνδυνο και για τα δικά μας τα παιδιά. Αυτό λοιπόν δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που ακολούθησαν τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι εδώ έχουμε έρθει για να παλέψουμε για δημόσια δωρεάν υγεία. Έχουμε έρθει για να παλέψουμε για ό,τι πιο ιερό έχουμε, για τα παιδιά μας. Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ.